ονομάζομαι Θάνος Καραγιάννης, είμαι software engineer στη Simpler και αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά εδώ στο GreeceJS που για την όλη οργάνωση και που με κάλεσαν να είμαι σήμερα εδώ. Στο σημερινό talk, λοιπόν, Structure by Type versus Feature, θα εξετάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο που μπορούμε να δομήσουμε τις εφαρμογές μας. Θα δούμε επίσης τι επηρεάζει πολλές φορές τις τελικές αποφάσεις που παίρνουμε, αλλά και κατά πόσο αφήνουμε κάποιες φορές τη γλώσσα ή τα framework που έχουμε να μας καθορίζουν τον τρόπο που θα κινηθούμε. Disclaimer, λοιπόν, το περιεχόμενο αυτού του talk βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες πάνω σε αυτό το topic. Στόχος είναι να μεταφέρω τη δική μου οπτική και να αναρωτηθούμε ποιο folder structure χρησιμοποιούμε και γιατί, και φυσικά στο τέλος να ανταλλάξουμε και απόψεις πάνω στο θέμα. Στόχος βέβαια δεν είναι αυτού του talk να καταλήξουμε στο αν υπάρχει σωστή ή λάθος προσέγγιση και ποια μπορεί να είναι αυτή. Ποιος είμαι εγώ, για όσους δεν με γνωρίζουν, όπως είπα, ονομάζομαι Θάνος Καραγιάννης. Για πολλούς φίλους, γνωστούς συναδέλφους, μπορεί να με ακούσετε και σαν μαέστρο. Είμαι 29 χρονών και τα τελευταία 10 χρόνια εργάζομαι ως software engineer. Έχω δουλέψει κατά καιρούς με διάφορες τεχνολογίες, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια δουλεύω κυρίως γύρω από το JavaScript stack. Fun fact σχετικά με το ψευδόνυμο Μαέστρος, ξεκίνησε κάποια χρόνια πριν, όταν έπαιζα πλήκτρα σε μια εκπομπή στο YouTube και από τότε με φωνάζαν όλοι έτσι, μου κόλλησε και τελικά το κράτησα. Έτσι και λίγο γρήγορα επιγραμματικά κάποια γεγονότα που έχω ξεχωρίσει από όταν ξεκίνησα ως σήμερα. Το 2011, παράλληλα με τη σχολή, ξεκινάω δουλειά ως junior engineer. Και ουσιαστικά είναι και η πρώτη μου επαφή με τον προγραμματισμό. Και 3 χρόνια πιο μετά, το 2014, σαν εξωτερικός συνεργάτης πηγαίνω στην Τράπεζα Πειραιώς, ως μέλος της ομάδας που αναλάβαμε τότε το rewrite του WinBank. Λίγο αργότερα, 17 με 18, μια παύση, στρατός, έτσι και παράλληλα λίγο ο προβληματισμός, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Και κάπου εκεί, Νοέμβριο του 2018, ακούω για το GreeceJS πρώτη φορά και πάω να παρακολουθήσω το πρώτο μου meetup. Αναφέρω το GreeceJS γιατί ήρθε σε ένα κομβικό σημείο για μένα, ήταν ένα ερέθισμα και κάπως τότε ήταν σαν να βρήκα και πώς ήθελα να προχωρήσω. Έτσι, οι αρχές του 2019, μετά από σχεδόν 8 χρόνια στην ίδια εταιρεία, πήρα την απόφαση να κάνω τη μετάβαση στον κόσμο των startups. Και ερχόμαστε πλέον στο 2021. Μου δίνεται ευκαιρία να κάνω join τη Simpler σε πολύ πρώιμο στάδιο. Και εκεί έχω την ευκαιρία να συμμετέχω στη δημιουργία ενός προϊόντος από το μηδέν και να πάρω σε αποφάσεις που κάποιες φορές έπαιρναν άλλοι για μένα. Ένα από αυτά είναι και το γεγονός ότι είχα πλέον την ευθύνη για την επιλογή του folder structure σε ένα μέρος του product που ανέλαβα και κάπως έτσι ερχόμαστε και στο topic του σημερινού talk. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή προβληματίστηκα αρκετά για το αν είναι καλή επιλογή να μιλήσω για ένα τόσο opinionated θέμα, επειδή δεν υπάρχουν σωστές και λάθος προσεγγίσεις εδώ. Επίσης, για πολλούς εξαρτάται με το τι εργαλεία δουλεύουμε και πώς μας κάνουν enforce. Γιατί επέλεξα όμως να μιλήσουμε για αυτό το topic. Αρχικά είχα την τύχη ως τώρα να δουλέψω και με τις δύο προσεγγίσεις, είτε σε πιο μικρές ή πιο μεγάλες ομάδες, έχοντας δει κάποια από τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε προσέγγισης. Επίσης, είναι κάτι που με προβληματίζει αρκετά τελευταία και έτσι μπορώ να θυμηθώ πολλές φορές να είμαι μπροστά σε διλήμματα για το ποια είναι η σωστή επιλογή. Κυρίως τώρα που με την ομάδα στη Simpler στείλουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και θέλω να φτιάξουμε πράγματα που τα επόμενα άτομα που θα έρθουν και θα κάνουν join να βρουν κάτι που θα είναι εύκολο να προσαρμοστούν. Τέλος, ήθελα να μοιραστώ τις σκέψεις μου και με άλλους συναδέλφους, να ανταλλάξουμε απόψεις σε αυτό το θέμα και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Θα αρχίσουμε βλέποντας πώς μοιάζει το structure by type. Εδώ να φανταστούμε ότι έχουμε αυτό το application και ας μην επικεντρωθούμε στο αν έχουμε μπροστά μας μια front-end ή back-end εφαρμογή. Ας δούμε λίγο τα folder paths που έχουμε εδώ. Βρισκόμαστε σε high-level directories και συγκεκριμένα αυτά που είναι με μπλε χρώμα είναι τα type directories. Όπως φαντάζεστε και από το όνομά τους, σκοπός τους είναι να ομαδοποιήσουν αρχεία του ίδιου τύπου και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τέτοια αρχεία είναι οι controllers, τα models και validators της εφαρμογής.
Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Στα θετικά αυτού του structure είναι μάλλον ότι θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε ένα πιο flat folder structure με το πέρασμα του χρόνου. Θα έχουμε δηλαδή στα high level βασικά directories που θα περιέχουν απλά αρχεία. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θυσιάζουμε το modularity, αφού κάθε directory θα περιέχει μάλλον αρχεία που δεν θα σχετίζονται τόσο πολύ μεταξύ τους. Και το modularity είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό, ειδικά σε πιο large scale applications που έχουμε πολλά και διαφορετικά modules ή features. Κάνει επίσης λίγο πιο δύσκολο για ένα νέο μέλο της ομάδας να μπορέσει να εντοπίσει τα features που υπάρχουν. Και αυτό καθιστά γενικότερα λίγο πιο δύσκολο το να μπορεί κάποιος να κατανοήσει τις βασικές έννοιες και το business model που μπορεί να έχει εφαρμογή. Κάποιες φορές επίσης δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ποια αρχεία χρησιμοποιούνται από ποιο ή ποια features και αυτό κάποιες φορές μπορεί να μας κάνει τη ζωή δύσκολη όταν θέλουμε να κάνουμε refactor ή enhancement με κάποιο κομμάτι της εφαρμογής. Επίσης είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσουμε να κάνουμε reuse κάποιο αρχείο από κάποιο άλλο feature με το ρίσκο κάποιες φορές να πέσουμε στην παγίδα να εισάγουμε ένα λάθος abstraction χωρίς να το γνωρίζουμε όμως εκείνη τη στιγμή. Και αυτό μπορεί να γίνει κυρίως επειδή δεν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε άλλα αρχεία ή features που χρησιμοποιούν αυτό που πάμε εμείς να πειράξουμε και με ποιο τρόπο ακριβώς. Και θα πρέπει να σκανάρουμε όλο το codebase και να δούμε ποιοι κάνουν interact με τα files που θέλουμε και εμείς να κάνουμε extend. Πρέπει δηλαδή να είμαστε πολύ σίγουροι πριν πάμε να το πειράξουμε. Πάμε να δούμε τώρα πώς μοιάζει και το structure by feature. Φανταστείτε ότι έχουμε πάλι το ίδιο application από το προηγούμενο παράδειγμα, αλλά με λίγο διαφορετικό structure αυτή τη φορά. Αντίστοιχα, το path που έχει πορτοκαλί χρώμα είναι ένα feature directory και σκοπός του αυτή τη φορά είναι να ομοδοποιήσει αρχεία που αφορούν το ίδιο feature. Στην προηγουμένη περίπτωση έχουμε το auth. Και πάλι δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα αν έχουμε μπροστά μας ένα backend ή frontend application ή με τι framework μπορεί να είναι υλοποιημένο. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε πιο εύκολα από το high level structure ότι το app αυτό υλοποιεί ένα authentication. Πάμε να δούμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά και για αυτή την προσέγγιση. Όπως είπαμε ήδη, είναι σίγουρα πιο ξεκάθαρο ποια είναι τα features της εφαρμογής. Το folder structure από μόνο του δηλαδή δίνει ένα καλό insight για το τι περιμένουμε να βρούμε μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή ή το σε τι scale βρίσκεται ανάλογα με το πόσα features είναι υλοποιημένα. Υπάρχει ωστόσο και το εξής πρόβλημα. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο, ειδικά για καινούργια features, ποιο είναι το όριο που πρέπει να βάλουμε και πόσο logic μπορεί να κουβαλήσει ένα feature. Μπορεί δηλαδή να έρθουμε στο δίλημα πολλές φορές μήπως είναι πολύ μικρό αυτό το feature και δεν έχει νόημα να βρίσκεται κάπου μόνο του. Ή από την άλλη πλευρά, μήπως είναι πολύ μεγάλο αυτό το feature και πρέπει να σπάσει σε μικρότερα. Τέλος, σε αντίθεση με ό,τι είδαμε με το by type approach, εδώ είναι πιο εύκολο να καταλήξουμε σε πιο deep folder structures, με αρκετό nesting, κάτι που ίσως κάποιες φορές να δυσκολέψει και το code navigation. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε με ένα refactor να σπάσουμε ένα feature και να εξάγουμε μικρότερα sub-features από αυτό. Και πάμε τώρα στο λογικό ερώτημα. Okay, ωραία τα λέμε μέχρι τώρα, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να επιλέξουμε. Και η απάντηση είναι κανένα, γιατί είναι κυρίως θέμα του ποιο μας ταιριάζει καλύτερα. Υπάρχει όμως ένα από τα δύο που κάνει scale λίγο καλύτερα. Πριν πάρουμε την απόφαση ποιο είναι αυτό που μας κάνει ένα περίπτωση, πάμε να δούμε λίγο ποια είναι τα κριτήρια που έχουμε σχετικά με το scaling ενός codebase. Αρχικά θα θέλαμε να μπορεί η ομάδα να κάνει εύκολα development σε παράλληλα καινούργια features. Και αυτό είναι λίγο πιο εφικτό όταν αυτά τα παράλληλα development streams κάνουν overlap όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία της εφαρμογής. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μπορούμε μέσω ενός refactor όπου ενδεχομένως να χρειάζεται να διαγράψουμε ή να μετακινήσουμε κώδικα να είναι εύκολο να εντοπίσουμε ποια αρχεία χρησιμοποιούνται και από ποια features. Άρα θα θέλαμε κάπως να ξέρουμε ότι αν διαγράψουμε ένα αρχείο που χρησιμοποιείται για ένα feature, δεν θα σπάσει και κάποιο άλλο μέρος της εφαρμογής. Επίσης, ιδανικά θα θέλαμε αφαιρώντας ένα feature από την εφαρμογή, να μην αφήσει leftovers ή legacy κώδικα. Και τέλος, είναι χρήσιμο να μπορούμε να τεστάρουμε εύκολα ένα feature. Πολλές φορές, ιδίως στα unit tests, έχει νόημα να το αντιμετωπίσουμε και σαν ένα είδος documentation, δηλαδή
τι συμπεριφορά έχει ή τι λειτουργίες μπορεί να υποστηρίξει. Γι' αυτό είναι καλό πολλές φορές να έχουμε συγκεντρωμένα κάπου τα test mocks, fixtures ή snapshots που έχουμε για ένα feature. Οπότε, από αυτά που είδαμε, ποιο κάνει scale καλύτερα? Πιστεύω πως έχετε καταλάβει ότι υπάρχει λίγο ένα bias πίσω από την απάντησή μου στην ερώτηση αυτή και μάλλον έχετε μαντέψει σωστά. Από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι το structure by feature είναι αυτό που συμβάλλει καλύτερα στο να κάνουμε scale ένα code base. Πέρα όμως από τις επιλογές που είδαμε, θα βάλουμε στο παιχνίδι και μια τρίτη επιλογή τώρα. Την hybrid, την υβριδική. Ας δούμε τώρα πώς μοιάζει και αυτή η προσέγγιση. Εδώ αυτή τη φορά έχουμε ένα διαφορετικό application. Συνδυάζει όμως με κάποιο τρόπο τη λογική όσων είδαμε και στα δύο προηγούμενα παραδείγματα. Βλέποντας λίγο πιο αναλυτικά τα paths που έχουμε μπροστά μας, τα μπλε είναι και πάλι αυτά που ομοδοποιούν αρχεία του ίδιου τύπου, ενώ τα πορτοκαλί είναι αυτά που θεωρούμε features ή sub-features της εφαρμογής. Κοιτώντας λίγο τώρα από πάνω προς τα κάτω, έχουμε ένα φάκελο screens που περιέχει τις οθόνες της εφαρμογής και στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι έχουμε μια οθόνη login. Ο φάκελος login με τη σειρά του έχει ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το feature. Ο φάκελος hooks περιέχει βοηθητικές functions για αυτό το feature. Ο φάκελος store είναι ένα sub-feature για το login που κρατάει τα data και έχει και το validation logic της φόρμας. Και τέλος βλέπουμε και το φάκελο GraphQL, ο οποίος θεωρούμε ότι είναι ένα άλλο feature για την εφαρμογή και περιέχει ότι είναι σχετικό με το setup του GraphQL. Δηλαδή, μπορεί να έχει το GraphQL client ή τα GraphQL fragments που κάνουμε reuse μες στην εφαρμογή. Αν θέλαμε τώρα να δώσουμε και έναν ορισμό σε αυτή την προσέγγιση, θα λέγαμε ότι βασίζεται στο by feature approach, αλλά έχετε να βελτιώσει το code navigation με το να ομαδοποιεί αρχεία του ίδιου τύπου στο πλαίσιο ενός feature όμως αυτή τη φορά. Με ποιον τρόπο όμως βελτιώνει το code navigation? Παίρνοντας πάλι το τελευταίο παράδειγμα και να κάνουμε τώρα λίγο νοητά collapse κάποια από τα nested directories, συγκεκριμένα σε αυτό το slide έχουμε κάνει collapse το hooks, το store και το GraphQL, και ας σκεφτούμε ότι έχουμε αυτή την εικόνα στον File Explorer του editor μας, με κάποια από τα προηγούμενα αρχεία πλέον να μην φαίνονται και πάλι παίρνουμε αρκετή πληροφορία για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και μια ιστορία πίσω από αυτούς τους φακέλους. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η ιστορία. Αν θέλαμε να βάλουμε σε μια λίστα τι πληροφορίες παίρνουμε, απλά και μόνο κοιτώντας αυτή την εικόνα, αρχικά είναι σχεδόν βέβαιο ότι μπροστά μας έχουμε ένα front-end application. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Έχουμε ένα φάκελο που λέγεται screens, δηλαδή έχουμε οθόνες. Επίσης, έχουμε τη login οθόνη. Άρα, μιλάμε για μια εφαρμογή που μάλλον είναι προσβάσιμη από authenticated χρήστες. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε και τους δύο φακέλους hooks και store, που φαίνεται να περιέχουν τα implementation details για την οθόνη αυτή. Και σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται ακόμα να ανοίξουμε και να δούμε τι περιέχουν μέσα. Αρκεί όμως το σημείο στο οποίο βρίσκονται για να καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός τους. Το ίδιο ισχύει και για το φάκελο GraphQL, που μας δίνει την πληροφορία ότι αυτό το application κάνει consume ένα GraphQL endpoint και αυτό είναι χρήσιμο από μόνο του. Άρα θα λέγαμε ως τώρα ότι με την υβριδική λύση μεταφέρουμε αρκετή πληροφορία σε κάποιον που έχει αντιμέτωπος με το codebase, χωρίς όμως να υπάρχει και περιττή πληροφορία στα high-level directories. Τώρα που έχουμε δει αυτές τις επιλογές, πάμε να κάνουμε και μια σύγκριση για να δούμε λίγο τα υπέρ και τα κατά. Θα εξετάσουμε κάποια use cases που μπορεί να βρούμε καθημερινά στον δρόμο μας. Ας ξεκινήσουμε με το use case ενός μονορέπο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε ένα μονορέπο που ξεκινάμε με το structure by type. Τι είναι το μονορέπο? Είναι πρακτικά πολλά projects τα οποία συνήθως έχουν και μια σχέση μεταξύ τους και βρίσκονται όλα στο ίδιο repository. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μονορέπο το οποίο πρακτικά περιέχει τρία projects. Αρχικά περιέχει ένα dashboard που αποτελείται από το gateway του, τα types και το UI. Έχουμε ένα eShop που είναι ένα web app που αποτελείται από τα ίδια ακριβώς και έχει και μια end-to-end suite. Και έχουμε και τα shared components και το theme για τις άλλες δύο εφαρμογές.
Είναι όμως ξεκάθαρο να τα διακρίνουμε όλα αυτά από τα high-level directories. Δηλαδή, σε συνέχεια και αυτό που λέγαμε πριν, μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτούς τους φακέλους. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο και ένα άλλο πρόβλημα που βλέπουμε εδώ είναι η συχνή επανάληψη κάποιων φακέλων. Δηλαδή, έχουμε πολλές φορές να παραλαμβάνει το φάκελος dashboard ή ο φάκελος e-shop. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το μονορέπο, σταρισμένο και με by feature approach. Τώρα, σε αντίθεση με πριν, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτό το μονορέπο έχει τρία projects. Το dashboard, το design system και το e-shop. Και πάλι βέβαια έχουμε κάποιους φακέλους που έχουν το ίδιο όνομα που παραλαμβάνεται. Άρα ίσως και εδώ η λύση που έχουμε δεν είναι ιδανική. Και επίσης εδώ ίσως παρατηρούμε και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε στο ίδιο level τους φακέλους dashboard, design system και e-shop, τα οποία ναι μεν είναι όλα features για αυτό το μονορέπο, αλλά δεν είναι όλα features του ίδιου τύπου. Δηλαδή τα δύο από αυτά είναι αυτόνομες εφαρμογές, αλλά το design system προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν βιβλιοθήκη μάλλον τα άλλα δύο. Και πάμε τώρα να δούμε αυτό το μονορέπο και με hybrid structure. Εδώ θα παρατηρήσουμε με αυτή την προσέγγιση ότι κάναμε tackle κάποια από τα προβλήματα που είδαμε πριν. Αρχικά έχουμε εισάγει κάποιο είδος taxonomy, αφού ξεχωρίσαμε τα features τώρα που είναι apps από αυτά που είναι βιβλιοθήκες. Και απ' την άλλη, τα high-level directories δίνουν μια καλύτερη αίσθηση πλέον ότι βρισκόμαστε σε μονορέπο. Έχουμε ένα φάκελο apps που περιέχει πολλές εφαρμογές και ένα φάκελο lips που δυνητικά καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πολλές βιβλιοθήκες. Θα μπορούσε ωστόσο να παρατηρήσει κάποιος ότι έχουμε αρκετό nesting με αυτό το setup σε σχέση με πριν. Χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι αρνητικό, αν αναλογιστούμε τι benefits έχουμε εδώ. Τώρα πάμε να δούμε και ένα use case αυτό του gateway. Θα ξεκινήσουμε πάλι με το type approach. Τι είναι το gateway? Το gateway μπορούμε να το δούμε συνήθως να αναφέρεται και ως middleware ή αλλιώς με πιο απλά λόγια backend for frontend. Και συνήθως εκεί δεν θα βρούμε core υλοποίησης ή απευθεία σύνδεση με κάποια βάση. Πιο πολύ μια επικοινωνία του frontend με κάποια APIs. Βλέποντας τώρα το gateway που έχουμε εδώ πέρα, μπορούμε αυτή τη φορά να διακρίνουμε χρήσιμα πράγματα από τα folders που έχουμε high level. Τι παρατηρούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας API client, οπότε συμπεραίνουμε ότι αυτό το gateway επικοινωνεί με τουλάχιστον ένα API. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το gateway είναι στημένο με GraphQL. Μπορούμε λίγο να δούμε στα πιο nested folders ότι υπάρχει και ένα GraphQL operation που έχει να κάνει με το login. Θα βάλω ένα αστερίσκο εδώ ότι αν δεν ήταν τόσο simplified το παράδειγμα, πόσο εύκολο θα ήταν να διακρίνουμε τι operations έχουμε στο GraphQL. Και τέλος βλέπουμε ότι έχουμε και τα services που περιέχουν το login και το test file που βρίσκεται δίπλα στο login service υποθέτουμε ότι έχει όλο το implementation, μάλλον τεστάρει όλο το login flow για το implementation αυτού του service. Τώρα, στην περίπτωση του gateway, ίσως το by type δεν τα πήγε τόσο άσχημα όσο στο μονορέπο. Αν και πάλι είναι ένα καλό ερώτημα, πόσο καλά θα τα πήγαινε αν ήταν πιο πολλά τα GraphQL operations και τα services που είχαμε εδώ. Σειρά τώρα έχει να δούμε το ίδιο gateway και με feature approach. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα σε σχέση με το τι features υλοποιούνται. Βλέπουμε σε high level ότι υπάρχει πάλι ο client και το GraphQL. Αυτή τη φορά όμως, ό,τι έχει να κάνει με το login feature, το έχουμε συγκεντρώσει κάτω από έναν φάκελο. Υπάρχει όμως και ένα αλλά πάλι εδώ, ότι ναι με το login feature περιέχει τα αρχεία που σχετίζονται με αυτό, αλλά με αυτή την προσέγγιση δεν έχουμε συγκεντρωμένη κάπου την πληροφορία του GraphQL ως feature του gateway. Του gateway αυτού. Δηλαδή υπάρχει σημαντική πληροφορία για το GraphQL που την έχουμε διασκορπίσει σε διάφορους φακέλους. Και επειδή στο gateway αρκετά συχνά θα έρθει να πειράξουμε το σχήμα ή κάποιους resolvers για το GraphQL, θα έχουμε πολύ back and forth μέσα στους φακέλους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το gateway σαν το HTTP layer της εφαρμογής θα ήταν ωραίο να ήταν κάπως συγκεντρωμένα όλα μαζί. Πάμε να δούμε και ένα υποθετικό σενάριο, όπου για κάποιο λόγο θα θέλαμε κάποια στιγμή να αφαιρέσουμε το GraphQL από το gateway και στη θέση του να κάνουμε consume τα services πίσω από κάποια REST routes. Θα ήταν πιο εύκολο αν είχαμε το GraphQL σαν ένα φάκελο και πηγαίναμε να το διαγράψουμε από το project και στη θέση του να εισάγουμε ένα αντίστοιχο για REST,
Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο θα έπρεπε να πάμε να πειράξουμε στο codebase και πράγματα που βρίσκονται εκτός του GraphQL. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα έμοιαζε αυτό το gateway αν το κάναμε με hybrid structure. Παρατηρούμε πρακτικά ότι το setup είναι ίδιο με το feature, αλλά υπάρχει μια βασική διαφορά. Και αυτή είναι ότι τώρα έχουμε συγκεντρώσει ό,τι έχει να κάνει με το GraphQL κάτω από τον αντίστοιχο φάκελο. Πάμε και στο τρίτο και τελευταίο use case και θα δούμε πώς αυτά τα structures που έχουμε δει μέχρι τώρα μπορούν να κάνουν απλά και σε ένα front-end application. Θα ξεκινήσουμε και πάλι με το type structure. Εδώ βλέπουμε αρκετά first level directories, τα οποία όμως φαίνεται να είναι αρκετά generic βάσει του ονόματός τους. Δηλαδή βλέπουμε components, hooks, screens, stores και το αποτέλεσμα είναι ότι το ίδιο το folder structure δεν μας δίνει αρκετή πληροφορία για το τι έχουμε εδώ. Πάμε όμως να δούμε τι έχει υλοποιηθεί σε αυτό το application. Πρακτικά όλα αυτά τα directories περιέχουν αρχεία για ένα συγκεκριμένο checkout screen. Και νομίζω συμφωνούμε ότι το bytype approach δεν μοιάζει να είναι ιδανική επιλογή για αυτό το παράδειγμα. Γιατί ναι, μεν έχουμε σχετικά flat structure, αλλά θα έχουμε πολύ back and forth μέσα σε πολλούς φακέλους. Και αν είχαμε αναλάβει κάποιο task για το checkout screen, αυτό δεν θα ήταν πολύ βολικό. Αν πάμε τώρα να δούμε το ίδιο και στην by feature προσέγγιση, εδώ τα πράγματα φαίνεται να είναι αρκετά πιο ξεκάθαρα. Είναι πλέον προφανές ότι αυτή η εφαρμογή έχει υλοποιήσει ένα checkout feature. Με αυτό το setup είναι πιο εύκολο για κάποιον που το βλέπει πρώτη φορά να καταλάβει πάνω κάτω τι έχει μπροστά του. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Γιατί νιώθω ότι ανοίγοντας το checkout folder, βλέπουμε τη μία αρκετά αρχεία που δεν είναι όλα του ίδιου taxonomy. Δηλαδή, έχω στο ίδιο level UI components, κάποια API requests, τη store, το validation. Και αυτό μας φέρνει τώρα να καταλήξουμε στο ίδιο application, αυτή τη φορά με hybrid structure. Το trade-off εδώ πέρα είναι ότι όπως φαίνεται θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα flat structures που είχαμε πριν. Αλλά προσωπικά, όπως είπαμε και πριν, νομίζω ότι αυτό το trade-off είναι okay να το πάρουμε, αν δούμε ποια είναι τα benefits που μας δίνει. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι και το συμπέρασμα που έχουμε μετά από αυτά τα παραδείγματα και τη σύγκριση που κάναμε. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα δεν υπάρχει ξεκάθαρα σωστή ή λάθος προσέγγιση. Όλα τα structures είναι εφικτό να τα εφαρμόσουμε και το κάθε έχει τα δικά του υπέρ και κατά. Πολλές φορές η απόφαση που θα πάρουμε μπορεί να επηρεαστεί και από το context στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, είδαμε χαρακτηριστικά το structure approach να έχει διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ μονορέπο, gateway και frontend. Μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε όλες τις προσεγγίσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε απαραίτητα refactors και κάποια στιγμή θα καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί θα βρούμε ποιο είναι αυτό που εξυπηρετεί το σκοπό μας. Και πριν το τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα που συνειδητοποίησα μετά από τα projects που είχα την τύχη να κάνω contribute μέχρι σήμερα. Αρχικά, δουλεύοντας με το by feature approach, δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουμε πώς ακριβώς μπορεί να σπάσει το application σε features. Και αυτό γιατί κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της ανάγκες και κάθε φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι διαφορετικό. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα premature optimizations και ας αφήσουμε το application σιγά σιγά να μας δείξει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Επίσης, η επιλογή που θα κάνουμε δεν είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτόμαστε σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σίγουροι, ας επιλέξουμε κάποια από τις λύσεις που αναφέραμε και θα φανεί αν τελικά θα πρέπει να κάνουμε re-evaluate. Και αυτό το λέω γιατί κάποιες φορές πέφτουμε λίγο στην παγίδα του ανάλυσης παράλυσης. Δηλαδή, αφιερώνουμε τόσο χρόνο στο να σκεφτούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να δομήσουμε την εφαρμογή και τελικά κάποιες φορές μπορεί και να μπλοκάρουμε. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε από την αρχή πώς θα σπάσουμε κάποιο feature. Το ίδιο απαντάνε και στα docs της React στις ερωτήσεις για το ποιο folder structure είναι προτιμότερο. Λένε ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε πάνω από 5 λεπτά να καταλήξουμε σε κάποια απόφαση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ό,τι κάνει νόημα τη δεδομένη στιγμή και κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να κάνουμε revisit. Να προσθέσω εδώ και ένα tweet από έναν άλλο γνώριμο στους κύκλους της React, τον Ντάνο Μπράμοφ,
ο οποίος πρότεινε μια ακόμα πιο τολμηρή προσέγγιση. Είπε συγκεκριμένα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να υλοποιήσουμε κάτι βάζοντας τα όλα μέσα σε ένα αρχείο και όταν αυτό κρίνουμε ότι γίνεται ενοχλητικό, ίσως τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε και μερικούς φακέλους. Και τελευταίο και εξίσου σημαντικό είναι ότι είναι πλέον σύνηθες να χρησιμοποιούμε διάφορα CLIs τύπου Create React App, για όσους το ξέρουν, που κάνουν το initial scaffolding ενός project. Και πολλές φορές, χωρίς να το σκεφτούμε κατά πόσο μας ταιριάζει αυτό που προτείνει το κάθε tool, συνεχίζουμε να πατάμε πάνω σε αυτόν τον αρχικό σκελετό. Αλλά στόχος πάντα στο τέλος της ημέρας πρέπει να είναι το folder structure να δίνει ένα overview για την εφαρμογή. Δηλαδή να δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της και όχι ποιο είναι το εργαλείο ή το framework πίσω από το οποίο την έχουμε υλοποιήσει. Κλείνοντας, κάτι άλλο που με βοήθησε πολύ στο να είμαι το πέρασμα του χρόνου λίγο πιο σίγουρος όταν επιλέγω το folder structure ανά περίπτωση, ήταν να κάνω και ένα research σε άλλα codebases που ήταν πολύ κοντά σε φιλοσοφία και στον τρόπο που μου αρέσει να δουλεύω, όχι μόνο από άποψη βιβλιοθηκών και frameworks, αλλά ακόμα και από τη σκοπιά της αρχιτεκτονικής τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, monorepo ή microservices, multi-page or single-page application. Γενικότερα, πιστεύω είναι μια καλή πρακτική να μπούμε στη θέση να διαβάσουμε και κώδικα άλλων, γιατί έτσι βρίσκουμε πολλές φορές τι μας αρέσει και το προσαρμόζουμε στα μέτρα μας ή τι δεν μας αρέσει και καλό είναι να το αποφεύγουμε. Να δώσω εδώ και ένα παράδειγμα. Προσωπικά μου αρέσει πολύ αυτό εδώ το JavaScript monorepo. Είναι ουσιαστικά ο κώδικας για τις ψηφιακές υπηρεσίες της χώρας της Ισλανδίας. Είναι open source, βρίσκεται στο GitHub και αν έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε μέσω στους φακέλους, νομίζω θα δείτε μια πολύ καλωστημένη εφαρμογή, η οποία ξέρει πολύ καλά να επικοινωνήσει το τι κάνει. Και πέρα από το κομμάτι της αρχιτεκτονικής, νομίζω χρησιμοποιούν και πολύ ενδιαφέροντα build tools. Νομίζω αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είναι και περασμένη ώρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και περιμένω τώρα για τις δικές σας ερωτήσεις και απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό, μπορώ να πω. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση και το content. Αν θεωρείς ότι το structure είναι κομμάτι του IP μιας εφαρμογής, δηλαδή του, είναι κομμάτι του κώδικα ή είναι κάτι διαφορετικό κώδικα που βρίσκεται μέσα στα folder? Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με τα slides που έλεγα ότι καλό είναι κάποιος που έρχεται ας πούμε, στην ομάδα και ανοίγει το codebase, ειδικά είναι ένα monorepo με πολλά projects μέσα. Είναι ωραίο με το που άνοιξε αυτό το codebase να πάρει λίγο ένα καλό insight του τι βρίσκεται εκεί πέρα. Σίγουρα είναι και κομμάτι του κώδικα, αλλά νομίζω μας οδηγεί λίγο και το product. Δηλαδή, είναι λίγο product driven το πώς θα στηθεί το folder structure. Συμφωνώ. Καμία συνταγή για το ανάλυσης παράλυσης, το οποίο είναι η μάστιγα της εποχής? Ανάλυση παράλυσης μπορεί να μου συμβεί και για το όνομα μιας μεταβλητής πολλές φορές. Δηλαδή να την ονομάζω κάπως, να ξαναγυρνάω, όχι έτσι αλλιώς. Συνήθως καταλήγω να την ονομάζω φου ή μπαρ και στο τέλος να κάνω revisit, ας πούμε. Αυτό είναι καλή συμβουλή. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλή συμβουλή. Αρκεί να θυμηθείς να κάνεις revisit μόνο. Κάνα το do comment, να το δεις σε το review. Ωραία. Επειδή έχει πάει και αργά, να προχωρήσουμε λίγο με την κλήρωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.